Γεια σας, είμαι ο Τουφεκούλας Δημήτριος, είμαι τεχνολόγος γεωπόνος και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς γίνονται οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί, κεντρώματα, μπόλιασμα, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Σήμερα εμείς θα ασχοληθούμε με τους εγκεντρισμούς. Θα δείξουμε όλους τους εγκεντρισμούς που μπορούμε να εφαρμόσουμε πάνω στα καρποφόρα δέντρα μας, ώστε να έχουμε επιτυχία. Και θα το δούμε και αυτό στην πράξη, αφού πρώτα θα δείξουμε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Για τους εγκεντρισμούς, πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε ένα φριόνι, το οποίο πρέπει να κόβει πάρα πολύ καλά. Μετά θα χρειαστούμε τα εμβολιαστήρια, όπως τα λέμε εμβολιαστήρι, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το εμβόλιο, το μόσχευμα, το καλέμι, το μπόλι. Λοιπόν, υπάρχουν στο εμπόριο πολλά εμβολιαστήρια, όπως αυτό, διάφορα μικρά νηστεράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ κοφτερά, για λεπτομέρειες. Αυτό εδώ που μπορούμε για να ανασηκώνει το φλοιός, αν και δεν μας χρειάζεται αυτό, γιατί πίσω το εμβολιαστήρι, αν δούμε, έχουν αυτό εδώ. Ένα παχύμετρο. Τώρα θα μου πείτε που χρειάζεται το παχύμετρο. Σε μερικούς εμβολιασμούς πρέπει να μετρήσουμε τη διατομή του εμβολίου να είναι ίση με του υποκειμένου, για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη συγκόλληση των καμβίων τους, για να έχουμε και καλύτερη επιτυχία στον εμβολιασμό. Και μία φαλτσέτα, αυτό που τη βρίσκουν όλοι. Αυτή θα τη βάλουμε στην άκρη για να κάνουμε τον εμβολιασμό με εργαλεία τα οποία θα βρίσκεται όλοι, μα όλοι, και μπορεί να τα έχετε και στο σπίτι σας. Οπότε με μία φαλτσέτα, η οποία είναι και κοφτερή. Το κλαδευτήρι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμβολιασμό χωρίς το κλαδευτήρι. Θέλουμε να κόψουμε ένα εμβόλιο. Οτιδήποτε, χρειαζόμαστε το κλαδευτήρι μας. Οπότε και αυτό στην άκρη. Επίσης και το πριόνι που είπα στην αρχή, στην άκρη που μπορούμε να βρούμε όλοι ένα πριόνι. Επίσης υπάρχουν λεπτά πριονάκια, όπως θα δούμε εδώ, με πάρα πολύ ψηλό δοντάκι και πολύ κοφτερά, που μπορούν να χρειαστούν σε μερικούς εμβολιασμούς. Αυτό εδώ είναι ένα μικρό μπαλταδάκι. Όσο γίνεται να είναι λεπτό, το βλέπουμε, είτε αλλιώς ένα μαχαίρι, το οποίο θα το χρειαστούμε για τον σκιστό εμβολιασμό, εγκεντρισμό. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Μετά ένα σφυράκι. Όλοι έχουμε σφυριά στο σπίτι μας. Θα μας χρειαστεί, θα το δούμε στην πράξη πώς. Ένα κατσαβίδι ίσιο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο κυριότερο. Αυτό εδώ. Εδώ έχουμε θηλυκή αλκοόλ ινόπνευμα, καθαρό ινόπνευμα, το οποίο κάνουμε πολύμανση των εργαλείων μας, για να μην μεταφέρουμε κάποια αρρώστια είτε από το υποκείμενο, είτε από τα εμβόλια όταν τα έχουμε κόψει. Θα χρειαστούμε τις πάστες εμβολιασμού. Υπάρχουν διάφορες πάστες, η οποία αυτή εδώ είναι πάρα πολύ παχύρευστη. Για τον εμβολιασμό χρειαζόμαστε παχύρευστες πάστες και όχι ρευστές που είναι για κλάδεμα. Επίσης υπάρχει το κερί, αυτό εδώ, το οποίο το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Εάν το πατήσουμε όμως, το βλέπουμε ότι πιέζεται. Είναι ευκολοδούλευτο και το χρησιμοποιούμε σε μεγάλες τομές, γιατί οι πάστες, εάν είναι πάρα πολύ ρευστοί, μπορεί να μας τρέξει και να πάει μέσα στο υποκείμενο και να μην έχουμε επιτυχή εμβολιασμό. Επίσης, μία πάστα η οποία μας βοηθάει, γιατί έχει πάνω το σφουγγαράκι, όπου θα κάνουμε τομές, να μην χρειαστούμε το πινέλο όπως έχουμε εδώ,
το έχει μόνη της πάνω, οπότε πηγαίνουμε και πογιατίζουμε και μας μένει και καλύπτουμε την τομή. Τώρα, υπάρχουν, για να σφίξουμε το εμβόλιο μαζί με το υποκείμενο, πρέπει να έχουμε κάποια σκηνή, ταινία, οτιδήποτε. Εμείς, υπάρχουν πολλά μάλλον στο εμπόριο, θα ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι το καθένα. Πρώτον, ράφια. Είναι φυσική, διαλέγουμε πάντα τη φυσική και όχι τη συνθετική. Η φυσική αποσυντίθεται μόνη της, ενώ η τεχνητή μπορεί να στραγγαλίσει μερικές φορές το εμβόλιο και πρέπει να την κόψουμε εάν το έχουμε ξεχάσει. Μετά πάμε στις ταινίες. Ταινίες πακεταρίσματος και μονωτικές που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι. Αυτές μπορούμε να τις βρούμε όλοι. Για τους εγκεντρισμούς θα χρησιμοποιήσουμε αυτοί που μπορούν να τη βρουν όλοι, μα όλοι. Επίσης, αν θέλουμε να κάνουμε εγκεντρισμό και επειδή γύρω στο υποκείμενο υπάρχουν πάρα πολλοί κόμποι, αυτές εδώ οι ταινίες, όπως θα τη γυρίσουμε γύρω-γύρω στο υποκείμενο, μπορεί να μας κοπεί. Αυτές εδώ οι ταινίες είναι ενισχυμένες, οι οποίες έχουν μία μικρή ή ένα σκηνιού μέσα, οι οποίες όσο και να τις τραβήξουμε δεν κόβεται με τίποτα. Αυτό είναι το φύλλο πολυεθυλενίου. Και αυτό το χρησιμοποιούμε πολύ στους εμβολιασμούς. Γιατί μπορούμε να το ανοίξουμε σε όποιο πλάτος θέλουμε. Είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν κόβεται δηλαδή με τίποτα. Απλά το μόνο που είναι να πάμε στις 20 έως ένα μήνα μετά να το χαράξουμε για να μην μας πνίξει το εμβόλιο. Η ταινία αυτή λέγεται αυτοβουλκανιζόμενη. Και ο λόγος γιατί, εάν δούμε, η ταινία κολλάει μόνη της, δεν έχει κολλητική πάνω ταινία, είναι ελαστική. Τη βλέπουμε, είναι ελαστική. Και όταν αυτό γυρίσει και έρθει εδώ και την τραβήξουμε, κολλάει μόνη της. Αυτό τη χρησιμοποιούμε σε εμβολιασμούς μικρού, διότι όταν το εμβόλιο και το υποκείμενο είναι μικρής διατομής, γιατί όταν θα μας δημιουργήσει κάλο να μην στραγγαλιστεί, να μην πνιγεί, οπότε αυτό ανοίγει μόνο του. Επίσης, μία άλλη είναι το φιλμ. Αυτό εδώ, πολύ λεπτή ταινία και αυτή, τη βλέπουμε, η οποία τεντώνει, όσο την τραβάμε τεντώνει. Και μπορεί σε αυτό το μάτι μας να σκάσει, δηλαδή να σκάσει όταν θα έχουμε έκπτυξη των οφθαλμών, να το ανοίξει και να τη σκίσει και να βγει. Άλλη μία είναι αυτή εδώ, το παραφιλμ που λέμε, ή body tape. Αυτή εδώ είναι μία ταινία η οποία και αυτή αυξάνεται, απλά έχει το ιδίωμα ότι έχει πάνω της κερί και είναι αδιάβροχη. Κολλάει πάλι μόνη της και αυτή έχει το ιδίωμα ότι αυτοκαταστρέφεται και μπορούμε να περάσουμε και το εμβόλιο από πάνω, να τυλίξουμε όλο το εμβόλιο να μην αφυδατωθεί με αυτή εδώ. Επίσης, θα χρειαστούμε ένα ποτηράκι μαζί με λίγο νερό, το οποίο όταν θα διαμορφώνουμε το εμβόλιο, γιατί οι περισσότεροι το βάζουν στο στόμα το εμβόλιο. Αυτό για μένα δεν είναι σωστό, γιατί το στόμα μας έχει κάποια ένζημα τα οποία δεν είναι καλό για το φυτό μας. Καλό είναι μέσα σε λίγο νεράκι για να μην αφυδατώνεται, τοποθετούμε το εμβόλιο μέσα και είναι ό,τι καλύτερο. Μετά, εάν θέλουμε να αυξήσουμε την καμβιακή δραστηριότητα, δηλαδή σε κάποιες ψυχρές περιοχές, μπορούμε από πάνω από τα εμβόλια μας να τα τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο για να τα καλύψουμε, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο εσωτερικά από το αλουμινόχαρτο να έχει την κατάλληλη υγρασία, σχετικά την κατάλληλη υγρασία, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον,
και τη θερμοκρασία, που είναι βασικό. Γιατί για να έχουμε η καλύτερη καμβιακή δραστηριότητα για να μας δημιουργήσει κάλο, που θα το δείξουμε και μετά στη συνέχεια το τι είναι, πρέπει να έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου έως 30. Η άριστη είναι 20 μέχρι 30. Και μετά, στο τέλος έχουμε το βαμβάκι. Το βαμβάκι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε στο σκιστό εμβολιασμό σε διάφορες τομές που θα κάνουμε, για να μην μας πάει μέσα η κόλλα, είτε να βρέξουμε λίγο βαμβάκι και όπως έχουμε το εμβόλιο να το τυλίξουμε μέσα για να το διατηρούμε υγρό και να μην μας εφυδατωθεί. Και τέλος έχουμε το εμβολιαστήρι, είναι μία μηχανή την οποία τη χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο σε μικρής διατομής εμβόλια και υποκείμενα και χρησιμοποιείται κυρίως στο αμπέλι. Αρχικά πρέπει να μάθουμε κάποιες ορολογίες για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε στο βίντεο αργότερα. Εμβόλια, είτε μπόλι, είτε κεντράδια, είτε κεντρή, είναι για κεντρισμούς τα τμήματα αυτά εδώ, δηλαδή κομμάτι ετήσιου βλαστού, το οποίο είτε βρίσκεται σε λίθαργο, είτε είναι χλωρό. Όταν κάνουμε χλωρούς κεντρισμούς, είτε ξυλοποιημένος. Είναι αυτό το κομμάτι. Το λέμε εμβόλιο ή κεντρή, είπαμε, ή μπόλι. Από αυτό εδώ παίρνουμε, όταν το τοποθετήσουμε πάνω στο δέντρο μας, αυτό εδώ πάνω. Δηλαδή σχηματίζεται το δέντρο αυτό εδώ. Το εμβόλιο μας από αυτό εδώ, όταν το τοποθετούμε πάνω που θα κάνουμε τις τομές, σιγά σιγά βλαστάνει και έρχεται το εμβόλιο μας, είναι αυτό εδώ, το πάνω μέρος. Όταν το εμβόλιο, είπαμε, είναι με κομμάτι, λέγεται κεντρισμός, και όταν είναι με ένα μάτι με φλούδα είτε με λίγο ξύλο, λέγεται ενοφθαλμισμός. Το κάτω μέρος, από εδώ και κάτω, είναι το άγριο, ας το πούμε, είναι το υποκείμενο, είναι ο δέκτης, ας το πούμε. Δέκτης είναι αυτό εδώ το υποκείμενο και το μόσχευμα, ο δότης μας, είναι αυτό εδώ που μας δίνει την ποικιλία που θέλουμε. Το υποκείμενο είναι από το σημείο αυτό μέχρι αυτό και μας προσφέρει τις ρίζες, το νερό, όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, οπότε είναι και η μάνα. Γι' αυτό και στη συνέχεια, όταν το δέντρο μας θα έχουμε επιτυχία όπως σε αυτό εδώ, θα μας βλαστήσει, θα έχουμε και καρποφορία, οπότε όταν θα έρθουμε εμείς για να πάρουμε εμβόλια από αυτό το συγκεκριμένο δέντρο, θα το λέμε μητρικό το δέντρο, ολόκληρο αυτό. Τα εμβόλια μπορούμε να τα πάρουμε από τα δέντρα που καρποφορούν, ποτέ από τα λέμαργα που εκτίσονται από εδώ μέσα, λέμαργους βλαστούς. Παίρνουμε αυτά που είναι υγιή, εύρωστα και είναι συνήθως της κορυφής. Δηλαδή είναι αυτά εδώ, το τμήμα αυτό εδώ. Τώρα μας έχει πετάξει βέβαια αυτό εδώ, είναι από εδώ και πάνω. Αυτό το τμήμα. Από εδώ και κάτω είναι της δεύτερης χρονιάς. Το χωρίζουμε, βλέπουμε. Εδώ έχουμε την περσινή χρονιά, εδώ υπήρχε ο ακραίος οφθαλμός. Η προπέρσινη ήταν εδώ. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη χρονιά, αυτή είναι η προηγούμενη χρονιά. Εμείς παίρνουμε τέτοιους βλαστούς, όχι δευτεροετής. Το σημείο αυτό εδώ το σημείο, λέγεται σημείο συνένωσης, σημείο εμβολιασμού. Είναι το σημείο που έχουμε τοποθετήσει, που είχαμε τοποθετήσει μάλλον το εμβόλιο μας με το υποκείμενο. Όπως βλέπουμε εδώ, μας έχει δημιουργήσει, αυτό είχαμε βάλει ένα εμβόλιο και μας έχει δημιουργήσει, έχει σχεδόν την ίδια διατομή αυτό με αυτό. Βλέπουμε το παλιό ξύλο εδώ που είχαμε κάνει την τομή και έρχεται σιγά σιγά να το κλείσει. Αυτό εδώ τον λέμε κάλο, δημιουργεί κάλο. Τι γίνεται? Είναι όπως μία μεταμόσχευση. Για να πετύχει μεταμόσχευση
πρέπει να κάνουμε καλή συνένωση. Έτσι και αυτό εδώ. Όταν εμείς βάζουμε το εμβόλιο μέσα στο υποκείμενο, έρχονται τα παρεχηματικά κύτταρα για να δημιουργήσουν ιστούς. Όπως εμείς κοβόμαστε στο χέρι μας και μετά η πληγή έρχεται και κλείνει, το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το δέντρο μας. Εδώ υπάρχει μία τομή, οπότε οι χυμοί που θα ανεβαίνουν προς τα πάνω δεν έχουν που να πάνε. Με τις κατάλληλες θερμοκρασίες δημιουργείται ο κάλος, αυτός εδώ, όταν θα βάλουμε το υποκείμενό μας, γι' αυτό και λέμε να έρθουν στον εμβολιασμό τα κάμβια μεταξύ τους. Το κάμβιο του ξύλου του υποκειμένου και το κάμβιο του εμβολίου. Να μας δημιουργήσει τον κάλο και μετά να δημιουργήσει τους αγωγούς ιστούς, γιατί το φυτό και εδώ και εδώ και εδώ έχει όλο αγωγούς, το οποίο ανεβάζει και κατεβάζει χυμούς. Προς το τέλος του καλοκαιριού, για να πάμε προς το χειμώνα, οι χυμοί κατεβαίνουν προς τα κάτω, οπότε δεν σηκώνει και η φλούδα που λέμε. Όταν όμως έχουμε δραστηριότητα του φυτού και βλάστηση, ανεβαίνουν οι χυμοί από τους αγωγούς ιστούς και μετά έχουμε την βλάστηση. Οπότε προσέχουμε πάντα να κάνουμε καλή συνένωση των καμβιακών ιστών του εμβολίου μαζί με το υποκείμενο. Οι εμβολιασμοί διακρίνονται στους εγκεντρισμούς, όπως είπαμε, και στους ενοφθαλμισμούς. Ενοφθαλμισμοί λέγεται είτε ένα κομμάτι φλοιού που έχει στη μέση ένα μάτι, είτε φλοιός μαζί με ξύλο, το οποίο στους ενοφθαλμισμούς θα τους δείξουμε σε άλλο βίντεο. Τώρα εμείς θα ασχοληθούμε με τους εγκεντρισμούς. Ανάλογα με την εποχή που γίνονται οι εγκεντρισμοί, τους διακρίνουμε. Στους χλωρούς, όταν το υποκείμενο λέμε αυτό εδώ, το δέντρο το οποίο θα εμβολιάσουμε, είναι χλωρό και το εμβόλιό μας είναι και αυτό χλωρό. Ήμι διαφοροποιούμενος, τους οποίους το εμβόλιό μας είναι ξυλοποιημένο και το υποκείμενο είναι χλωρό. Και μετά πάμε στους ξυλώδεις, το οποίο είναι ξυλοποιημένοι και το υποκείμενό μας, αλλά και το εμβόλιο. Όπως είπαμε και πριν, σήμερα στο βίντεό μας θα ασχοληθούμε με τους εγκεντρισμούς. Οπότε θα δείξουμε όλους τους δυνατούς τρόπους που μπορούμε να κάνουμε πάνω στα καρποφόρα δέντρα μας εγκεντρισμούς. Εμείς τώρα, επειδή δεν μπορούσαμε να έχουμε στο ίδιο χωράφι μήλες, σαχλαδιές, καστανιές, καρυδιές, οτιδήποτε, θα τα δείξουμε πάνω στις αγριοαχλαδιές, γκορτζές, αγριοαπηδιές, όπως τις ξέρει ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το γωνιακό εγκεντρισμό ή τριγωνικός, όπως λέγεται. Καταρχήν, πάνω στο υποκείμενό μας διαλέγουμε ένα σημείο το οποίο να είναι ευθυτενές, να είναι ευθεία και όχι κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα πάμε εδώ να εμβολιάσουμε, να το κόψουμε εδώ. Οπότε διαλέγουμε ένα ευθυτενές μέρος το οποίο δεν έχει και κόμβους, όπως είναι αυτά εδώ. Και θα σας δείξω στη συνέχεια για ποιο λόγο. Οπότε ένα καλό σημείο είναι αυτό εδώ. Εμείς θα κόψουμε τα υποκείμενά μας στο ύψος 1 μέτρο, 1,10, 1,20, επειδή βρισκόμαστε σε χωράφι το οποίο δεν είναι περιφραγμένο, οπότε θα μπουν κάποια ζώα μέσα και θα μας χαλάσουν τα εμβόλια. Οπότε δεν το θέλουμε. Κανονικά ήταν να το εμβολιάσουμε στο σημείο αυτό εδώ, δηλαδή 20-30 πόντους κάτω από το έδαφος. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Απλά για λειτουργικούς τεχνικούς λόγους εμείς θα πάμε πάνω. Ξεκινάμε να το κόψουμε. Όσο πιο λεπτή η διατομή, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, το πριονάκι αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Εάν, θα σας δείξω τώρα, θα κόψω σε ένα διαφορετικό σημείο και σε διαφορετικό σε αυτό. Εάν πάρω το πριόνι, το χοντρό πριόνι, αυτό εδώ, και ξεκινήσω να κόβω εδώ πάνω, βλέπουμε ποια είναι η διατομή σε αυτό. Ενώ, εάν κόψουμε με το λεπτό πριόνι, έχουμε μεγαλύτερη διατομή, απλά είναι πιο λεία η τομή μας. Οπότε, ξεκινάμε, διαλέγουμε ένα σημείο το οποίο είναι ευθυτενές, δεν έχει κόμβους και
και το κόβουμε. Κανονικά μπορούμε να το κόψουμε ευθεία ακριβώς, αλλά εάν θέλουμε μπορούμε να δώσουμε και μία ελαφριά κλίση. Κρατάμε πάνω το πάνω μέρος για να μην μας κουνιέται και ξεκινάμε και κόβουμε. Διαλέγουμε ευθυτενές μέρος όπως είναι αυτό εδώ και χωρίς να έχει κόμπους, εκεί που θα βάλουμε το εμπόλιό μας, το καλέμι μας, το μόσχευμα. Γιατί, εάν δούμε σε αυτό εδώ το κομμάτι ξύλου, εάν σκίσουμε το φλοιό, θα δούμε ότι εδώ, μέχρι σε αυτό εδώ το σημείο, είναι ευθεία, ευθυτενές. Εδώ που έχει τον κόμπο μας κάνει αυτό. Εάν πάμε εμείς και τοποθετήσουμε το εμβόλιο μας πάνω εδώ, θα μας βρει πάνω στον κόμπο, δεν θα μπορούμε να το προχωρήσουμε προς τα κάτω. Αυτό το λέω γενικά για όλους τους εμβολιασμούς. Ο γωνιακός, ούτως ή άλλως, θα μου πείτε ότι μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό επειδή θα κάνουμε το μία. Αλλά γενικά σε όλους τους εμβολιασμούς προσέχουμε αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχουν κόμποι, γιατί όταν θα εισχωρήσουμε το εμβόλιο εδώ, θα μας βρει εδώ πάνω. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη επαφή στο εμβόλιο και στο υποκείμενό μας, το οποίο, μάλλον υπάρχει καμβιακή δραστηριότητα που λέμε. Το κάμβιο υπάρχει ακριβώς κάτω από το φλοιό, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ έχουμε τον εξωτερικό φλοιό, είναι αυτή εδώ η λεπτή φλούδα, αυτή εδώ, τη βλέπουμε, και εσωτερικά είναι ο εσωτερικός φλοιός, αυτό εδώ που αλλάζει και χρώμα, το βλέπουμε. Αυτό εδώ είναι σκούρο το χρώμα του και ο εσωτερικός φλοιός είναι αυτό. Εδώ εάν δούμε, εάν το πιέσουμε λίγο, βλέπουμε ότι έχουμε καμβιακή δραστηριότητα, βγαίνει σαν χυμός, δηλαδή είναι γλοιώδες, εάν κάνουμε το δάχτυλο έτσι. Και αποκολλάται ο φλοιός. Στους εκκεντρισμούς, εάν κάνουμε υπόφλοιο, στεφανίτη, στο σκιστό δεν έχουμε τόσο θέμα. Αλλά εάν θέλουμε να κάνουμε υπόφλοιο και κάποιες παραλλαγές του, πρέπει ο φλοιός να σηκώνει που λένε. Δηλαδή να ξεκολλάει, να αποκολλάται εύκολα. Όπως αυτός εδώ. Το βλέπουμε. Εδώ φαίνεται υγρό τώρα που το έχω ξεκολλήσει. Πότε κάνουμε εκκεντρισμούς. Εκκεντρισμούς μπορούμε να κάνουμε στις θερμές περιοχές από το μήνα Φεβρουάριο, μέσα Φεβρουαρίου, ενώ στις ψυχρές περιοχές θα πάμε πιο πίσω, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από Μάρτιο μήνα, μέσα Μαρτίου, όταν έχουμε δραστηριότητα των υποκειμένων μας. Και όταν εννοώ δραστηριότητα, τι εννοώ. Για να δούμε αν ένα δέντρο έχει δραστηριότητα, θα το δούμε αν έχει ξεκινήσει και έχει βγάλει φυλλαράκια. Ξεκινάει έκπτυξη. Αυτό εδώ είναι προχωρημένο. Εάν το κόψουμε θα δούμε ότι ο φλοιός του αποκολλάται πάρα πολύ εύκολα. Να το, φαίνεται κιόλας. Εδώ. Βέβαια, εάν θέλουμε να κάνουμε τους ανοιξιάτικους εγκεντρισμούς, οι οποίοι είναι τώρα, θα πρέπει να έχουμε κρατήσει τα εμβόλια μας, να τα διατηρήσουμε ξυλοποιημένα, για να μην μας έχουν πετάξει. Θέλουμε να κάνουμε τους καλοκαιρινούς, πάμε κατευθείαν πάνω στο δέντρο μας, το δέντρο που θέλουμε να πάρουμε το εμβόλιο και έχει καρποφορήσει το δέντρο αυτό, ξέρουμε τους καρπούς του και παίρνουμε το εμβόλιο που θέλουμε κατευθείαν πάνω από το δέντρο και το τοποθετούμε πάνω στο υποκείμενο που θέλουμε να εμβολιάσουμε. Εμείς τώρα στην περίοδο που βρισκόμαστε έχουμε αποθηκεύσει τα εμβόλια μας. Και θα πούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε τα εμβόλια, μπορούμε να διατηρήσουμε τα εμβόλια για να τα έχουμε το Μάρτιο μήνα. Γιατί εάν δεν τα έχουμε διατηρήσει δεν μπορούμε και να κάνουμε τον εμβολιασμό. Γιατί τα ματάκια που έχουν πάνω οι οφθαλμοί έχουν πετάξει, έχουν εκφυχθεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τον εμβολιασμό. Τα εμβόλια μας τα διαλέγουμε από κάποιο δέντρο το οποίο καρποφορεί, μας αρέσει η ποικιλία του, την οποία θέλουμε να
περάσουμε στο καινούριο μας δέντρο, εδώ πάνω δηλαδή. Διαλέγουμε πάντα, τα εμβόλια είναι πάρα πολύ καλά ξυλοποιημένα, όπως αυτό εδώ, τα οποία δεν έχουν πάνω εμφανή σημάδια ότι έχουν κάποια αρρώστια, κάποιες πληγές. Έχουμε πάρει κάποια εμβόλια τα οποία είναι σκεμμένο αυτό, όπως αυτό εδώ, το βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει κάποιο τομή. Δεν θα διαλέξουμε αυτό εδώ το εμβόλιο για να το τοποθετήσουμε πάνω στο υποκείμενό μας. Επίσης, δεν θα διαλέξουμε κομμάτι εμβολίου το οποίο βρίσκεται στη βάση κάτω. Αυτό εδώ το κομμάτι ούτως ή άλλως δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, γιατί θα μας αργήσει για να βλαστήσει στην πορεία. Επίσης, δεν θα κρατήσουμε και δεν θα διαλέξουμε τους επάκριους οφθαλμούς. Επάκριο λέμε αυτό που βρίσκεται στην κορυφή, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ λέμαργος και θα μας πετάξει και θα φύγει ευθεία προς τα πάνω. Καλύτερα διαλέγουμε στη μέση. Δηλαδή, αυτά εδώ είναι τα καλύτερα εμβόλια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μίας μέσης διατομής, όχι πολύ χοντρά, ούτε πολύ λεπτά, για να κάνουμε τους εμβολιασμούς μας. Πώς θα τα διατηρήσουμε? Εάν θέλουμε να κάνουμε εμβολιασμούς, όπως είπαμε, Μάρτιο-Απρίλιο, σε αχλαδιές, σε μηλιές, θα πάμε πιο νωρίς, από τον Ιανουάριο μήνα, αρχές Φεβρουαρίου, θα κόψουμε τα εμβόλια από το δέντρο που έχουμε, θα κοιτάξουμε να είναι υγιή, εύρωστα, καλά ξυλοποιημένα και θα πάρουμε τους βλαστούς της χρονιάς. Δεν θα πάρουμε δευτεροετής, όπως βλέπουμε, αυτός είναι ένας δευτεροετής. Θα τον ξεχωρίσουμε πώς. Βλέπουμε, αυτός είναι μονοετές. Αυτά εδώ τα ματάκια, οι οφθαλμοί, είναι βλαστοφόροι. Ενώ αυτή εδώ, βλέπουμε τη διαφορά, είναι ανθοφόροι. Βλέπουμε όσο πάμε προς τα πάνω, σε αυτό εδώ το σημείο και πάνω, εδώ γίνονται βλαστοφόροι. Ξεκινάει το ξύλο της χρονιάς. Οπότε αυτό εμείς θέλουμε. Όχι αυτούς εδώ που μας κάνουν αυτό εδώ, γιατί θα είναι ανθοφόροι και όχι βλαστοφόροι. Προτιμούμε τους βλαστοφόρους της προηγούμενης χρονιάς και όχι της δεύτερης χρονιάς που συνήθως βγαίνουν ανθοφόροι. Θα ξεκινήσουμε να δείξουμε τον γωνιακό ή τριγωνικό ή με εντομή εκεντρισμό. Πώς γίνεται? Διαλέγουμε το υποκείμενο όμως, όπως είπαμε, να είναι ευθυτενές, να είναι ευθεία και κάνουμε, θα σας δείξω τώρα, μία τομή αυτή εδώ σε μήκος 3-4 εκατοστά, αυτό εδώ, βλέπουμε αυτή εδώ την τομή, και η πάνω μεριά διαλέγουμε πόσο εμείς πάχος θέλουμε να είναι το εμβόλιο μας. Εάν θέλουμε να είναι χοντρό εδώ, εκεί, οπότε εμείς διαλέγουμε μία μέση διατομής και το πάμε εκεί. Εάν βγάλουμε το φλοιό, μας δείχνει ακριβώς πόσο πρέπει να κόψουμε. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε το μαχαίρι μας, τη φαλτσέτα, από κάτω και θα τραβήξουμε προς τα πάνω. Το ίδιο και από εδώ, μέχρι να ενωθούν οι δύο τομές και να βγει κομμάτι σφήνα. Προσέχουμε να μην μας φύγει η φαλτσέτα και κοπούμε. Και όπως βλέπουμε, έχει βγει σαν ένα κομμάτι, ας το πούμε, που ξέρουμε όλοι, πίτσας. Εάν το δούμε, είναι σαν ένα κομμάτι σφήνας. Αυτό εδώ. Μέχρι να βγάλουμε το εμβόλιο μας και να το τοποθετήσουμε, για να μην μας στεγνώσει το μέρος αυτό εδώ, όπως είπαμε πριν, έχουμε λίγο βαμβάκι βρεγμένο και το τοποθετούμε από πάνω για να μην μας στεγνώσει μέχρι να βγάλουμε το εμβόλιο μας. Αφού έχουμε καλύψει το υποκείμενό μας για να μην μας εφυδατωθεί, ερχόμαστε και παίρνουμε το εμβόλιο. Εμείς η ποικιλία που θα εμβολιάσουμε είναι η ποικιλία κρυστάλλι.
Για να κάνουμε τον εμβολιασμό πρέπει να έχουμε και κάποια συγγένεια. Δεν μπορούμε πάνω στην αχλαδιά να βάλουμε την αποκερασιά, καρυδιά ή σικιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει για να κάνουμε τον εμβολιασμό και να είναι επιτυχής, πρέπει να έχουν μια συγγένεια μεταξύ τους. Οπότε, ερχόμαστε εδώ, βγάζουμε αυτό, βλέπουμε ότι το σημείο είναι υγρό και τοποθετούμε το εμβόλιο μας. Βλέπουμε ότι είναι πιο χοντρό. Εμείς θα το διαμορφώσουμε ώστε να έρχεται και να εφάπτεται ακριβώς και να είναι σαν παζλ, να σας δώσω να καταλάβετε. Το κομμάτι αυτό που λείπει να το τοποθετήσουμε εμείς και να συμπληρώσουμε όλο το δέντρο. Πάμε να δείξουμε τώρα πώς θα το βγάλουμε. Ερχόμαστε, διαλέγουμε ένα ευθυτενές σημείο, όχι αυτό εδώ, γιατί βλέπουμε κάνει μία καμπύλη εδώ. Βλέπουμε ότι κάνει μία καμπύλη. Διαλέγουμε ένα σημείο το οποίο θα είναι ευθεία. Αυτό εδώ. Πάντα διαλέγουμε, έχουμε μάλλον την ευκαιρία να διαλέξουμε πώς θέλουμε και πού θα μας δημιουργηθούν τα κλαδιά μας. Από αυτά εδώ τα ματάκια. Εάν εμείς έρθουμε και κάνουμε αντίθετη τομή και βάλουμε το μάτι μας αυτό εδώ προς τα μέσα, θα αρχίσει και θα εκπλήσεται βλαστός προς τα εδώ. Και αυτό εδώ προς τα εδώ. Οπότε εμείς, πού θέλουμε ακριβώς να εκτιθεί, κάνουμε και την ανάλογη τομή κάτω, μισό πόντο κάτω από το μάτι μας. Αυτό εδώ ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτό εδώ να μας πετάξει προς τα έξω και αυτό προς τα εκεί. Οπότε ξεκινάμε να το φτιάχνουμε. Ερχόμαστε. Όπως είναι το ματάκι μας, δύο μάτια αφήνουμε πάντα. Ένα εδώ και ένα εδώ θα το κόψουμε. Ποτέ είπαμε από τη βάση, ποτέ της κορυφής από τη μέση. Και ξεκινάμε και κάνουμε τομές. Αυτό εδώ κλείνουμε, όχι έτσι το μαχαίρι μας, κλείνουμε προς τα εκεί για να έρθει. Όταν θα αφαιρέσουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ, να μας δημιουργήσει τη μύτη ούτως ώστε να έρθουμε να το τοποθετήσουμε μέσα στο υποκείμενό μας. Οπότε κάνουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Πάμε από την αντίθετη πλευρά τώρα. Ακριβώς το ίδιο σημείο εδώ να ενωθούν. Το βλέπουμε. Έχει δημιουργηθεί μία σφήνα εδώ. Εδώ. Από εδώ και από εδώ. Εμείς, επειδή πάνω έχουμε σκάψει πιο πολύ σε αυτό εδώ το σημείο, έχουμε σκάψει πιο πολύ και εδώ είναι λιγότερο, πρέπει να το φέρουμε ακριβώς έτσι. Οπότε ερχόμαστε από εδώ και κάνουμε αυτή την κίνηση προς τα κάτω, αυτή και προς τα κάτω, εδώ και προς τα κάτω. Το βλέπουμε και ξεκινάει και δημιουργεί εδώ, αυτό και προς τα κάτω. Αυτό και προς τα κάτω. Προσπαθούμε να λιένουμε, να μην έχουμε καθόλου εξογκώματα πάνω, τραβώντας τη φαλσέτα μας και παίρνει αυτή ό,τι θέλει. Το βλέπουμε. Όπου έχουμε κάνει λάθος, εάν είναι κοφτερό το μαχαίρι μας, το παίρνει. Το βλέπουμε. Και κάνουμε μία τομή λίγο αυτό εδώ από πάνω και κλείνουμε προς τα κάτω για να ενωθεί η μύτη. Αυτό εδώ. Και εδώ πρέπει να το φέρουμε να είναι ακριβώς γωνία. Αυτό εδώ είναι το εμβόλιό μας. Θα πάμε τώρα πάνω να το τοποθετήσουμε να δούμε αν έχουμε κάνει καλή δουλειά. Κόβουμε το εμβόλιό μας σε δύο μάτια, ένα, δύο είτε τρία και κάνουμε στο τελευταίο μάτι αντίθετη τομή ένα με δύο εκατοστά πάνω. Αντίθετη τομή από το μάτι μας.
και πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε. Οπότε βγάζουμε το βαμβάκι και πάμε να τοποθετήσουμε το εμβόλιο. Όπως βλέπουμε είναι υγρό το σημείο, δεν έχει αφυδατωθεί. Πάμε από πάνω προς τα κάτω να βάλουμε το εμβόλιο, το βλέπουμε. Και το πιέζουμε σιγά σιγά, εάν θέλουμε να το χτυπήσουμε από πάνω, κόβουμε παραπάνω το εμβόλιο μας σε αυτό εδώ το σημείο, ούτως ώστε όταν θα το χτυπήσουμε να πάει κάτω, να μην σπάσουν εδώ οι ιστοί του εμβολίου και μετά κάνουμε καρατόμηση στους δύο πόντους. Εμείς δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε, το κάνουμε λίγο με το χέρι μας να πάει κάτω και βλέπουμε ότι έχει πολύ καλή επαφή. Δεν θέλουμε το εμβόλιο με το υποκείμενο να είναι στην ίδια ευθεία. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί θα έχουμε αποτυχία. Πρέπει το εμβόλιο ελάχιστα, όπως βλέπουμε εδώ, είναι ελάχιστα προς τα μέσα. Εδώ βλέπουμε ότι ο φλοιός δεν είναι ευθεία με το φλοιό του εμβολίου και αυτός ο λόγος γιατί. Γιατί ο φλοιός του υποκειμένου είναι πιο χοντρός από τον φλοιό του εμβολίου, του μοσχεύματος που βάζουμε. Εμείς θέλουμε η εσωτερική μεριά του φλοιού του υποκειμένου με την εσωτερική πλευρά του εμβολίου, που είναι το κάμβιο, για να έχουμε μεγάλη καμβιακή δραστηριότητα, να έρθουν σε επαφή. Και καλή επαφή πρέπει να έχουμε και εδώ και εδώ. Οπότε πρέπει το εμβόλιο να είναι ελάχιστα προς τα μέσα. Ανάλογα βέβαια με το πόσο πάχος φλοιό έχει το υποκείμενό μας. Εμείς εδώ και από αυτή την πλευρά εδώ, αλλά και από τη μέσα πλευρά, έχουμε πλήρη επαφή. Άλλη μία παραλλαγή που μπορούμε να κάνουμε στο κονιακό για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία είναι εξής. Όπως έχουμε, θεωρούμε το κομμάτι μας αυτό ότι είναι το υποκείμενο, ερχόμαστε, κάνουμε μία τομή σε φθητενές σημείο και μετά χαράζουμε σε ανάποδο ταφ, δηλαδή χαράζουμε το σημείο αυτό και ανασηκώνουμε το φλοιό δεξιά και αριστερά . Πρέπει να κουπούν μόνο καλά αυτά. Ανασηκώνεται ο φλοιός αυτός εδώ και αυτός εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει αν μας κάνει αυτό το σχίσιμο. Δημιουργούμε εδώ τη γωνία μας και απλά η μόνη διαφορά είναι ότι όταν θα τοποθετήσουμε το εμβόλιο, από την εξωτερική πλευρά του εμβολίου αφαιρούμε το φλοιό. Δηλαδή, εάν τοποθετήσουμε το εμβόλιο, για να μας έρθει σε επαφή, αφαιρούμε το φλοιό. Για να έρθει το ξύλο που έχει εδώ το εμβόλιο, επαφή με το φλοιό του υποκειμένου που είναι ακόμη ζωντανό. Όταν θα έρθει εκεί, θα είναι σαν να μην έχει βγει καθόλου. Το κάνουμε λίγο τώρα εντάχει. Εάν τοποθετηθεί εδώ, με μία γωνία βέβαια, μία μικρή γωνιούλα εδώ, εάν το τοποθετήσουμε, βλέπουμε ότι όταν το δέσουμε, είναι σαν να μην έχει βγει καθόλου τίποτα. Εάν θέλουμε να σφίξουμε το εμβόλιο και το υποκείμενο με φυσική ράφια, θα δείξουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πηγαίνουμε από την πίσω πλευρά και δημιουργούμε μία θηλιά πίσω από το εμβόλιο, εντελώς απέναντι, και με το υπόλοιπο αρχίζουμε και τυλίγουμε. Όσο μπορούμε σφιχτά.
Και αυτό εδώ το περνάμε μέσα στη θηλιά μας. Στη συνέχεια τραβάμε το κάτω μέρος και το πάνω. Και έρχεται και σφίχνει. Μετά το κόβουμε και δεν έχουμε ούτε κόμπους ούτε τίποτα. Βάζουμε την αληθή μας και είμαστε ok. Όπως είπαμε και στην αρχή, τον εμβολιασμό θα το κάνουμε με υλικά τα οποία μπορεί να βρει ο καθένας. Όπως την ταινία που είπαμε στην αρχή. Οπότε για να σφίξουμε το εμβόλιο και το υποκείμενο, κάτι που πρέπει να προσέξουμε, επειδή το υποκείμενό μας είναι σχετικά μικρό και βλέπουμε ότι ο εξωτερικός φλοιός είναι ευαίσθητος, δεν θα πάμε ποτέ να βάλουμε την ταινία με την κόλλα προς τα μέσα. Ποτέ αυτό. Στην αρχή θα πάμε και θα βάλουμε την ταινία μας ανάποδα, να μην έρχεται η επαφή στην κόλλα. Και στη συνέχεια θα στρίψουμε την ταινία μας και θα αρχίσουμε να το κολλάμε, αφού την τεντώσουμε για να μας φίξει ειδικά στο σημείο αυτό που βρίσκεται το εμβόλιο. Κόβουμε την ταινία μας και βλέπουμε, επιθεωρούμε αν το έχουμε δέσει σφιχτά. Το βλέπουμε, αν το κάνουμε δεν κουνιέται. Αν αρχίσει και κουνιέται υπάρχει πρόβλημα. Ή όταν το τραβήξουμε, ελαφρά βέβαια, δεν μας βγαίνει πάνω ή κουνιέται. Το βλέπουμε ότι στη βάση του είναι σταθερό. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή επαφή. Στη συνέχεια παίρνουμε την κόλλα εμβολιασμού, την πάστα, την οποία εγώ την έχω βάλει σε αυτό εδώ το δοχιάκι, με βολεύει. Είναι αυτό μουστάρδας, κέτσαπ, οτιδήποτε. Και τοποθετούμε περισσότερο στη βάση εδώ του εμβολίου με το υποκείμενο και απ' έξω. Και τοποθετούμε και στην κορυφή για να μην έχουμε καθόλου απώλειες υγρασίας από το εμβόλιό μας. Αυτός είναι ο γωνιακός εκεντρισμός ή τριγωνικός ή με εντομή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να μπορούμε να βάλουμε αν έχουμε μεγαλύτερης διατομής υποκείμενο και 2 και 3 και 4 και 5. Απλά οι περισσότεροι δεν χρησιμοποιούν τον γωνιακό κεντρισμό, γιατί είναι πολύ δύσκολο στο να φτιάξουμε το εμβόλιο και να δημιουργήσουμε την εντομή μέσα στο υποκείμενό μας, γιατί θέλει πολύ λεπτομέρεια και οπότε δεν τον προτιμούν. Είπαμε, τον εμβολιασμό αυτό μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε στο αμπέλι, στις μηλιές, στις αχλαδιές, στις κερασιές. Δεν θα έχουμε τόσο επιτυχία στις ελιές μας. Δεν θα έχουμε επιτυχία. Οπότε αυτά για το γωνιακό εκεντρισμό. Πώς θα διατηρήσουμε τα εμβόλια μας. Τα εμβόλια μας, αφού τα έχουμε κόψει από το μητρικό φυτό είναι το δέντρο από το οποίο θέλουμε να περάσουμε τα χαρακτηριστικά μας στο υποκείμενο, σε αυτό που θα εμβολιάσουμε. Είναι αυτά εδώ τα εμβόλια μας, τα έχουμε κόψει, έχουμε προσέξει ότι είναι υγιή, δεν έχουμε πάρει τα επάκρια, έχουμε πάρει από τη μέση. Πώς θα τα διατηρήσουμε. Θα πάρουμε, αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο μας κρατάει υγρασία. Θα τα τυλίξουμε με το χαρτί, πολύ ελαφρά. Συνήθως τα εμβόλια τα βάζουμε είτε σε 25. Τα τυλίγουμε ελαφρά, να μην χαλάσουμε τα μάτια. Ήδη βρίσκονται σε λίθαργο, όπως βλέπουμε, δεν έχουμε κτηθεί. Τα τυλίγουμε με το χαρτί. Στη συνέχεια, το
Το χαρτί αυτό το μουσχεύουμε, το κάνουμε μουσχεύμα με νερό για να μας κρατάει η υγρασία. Οπότε παίρνουμε το ζελοφάν, είναι ένα λεπτό φύλλο νάιλον και αρχίζουμε και τυλίγουμε για να τα κάνουμε αεροστεγή. Αυτό έχει την ιδιότητα, κολλάει το ένα φύλλο πάνω στο άλλο. Περνάμε και αυτό εδώ. Καλά. Και το κόβουμε. Να μην μας πάρει καθόλου αέρα. Με ένα μαρκαδόρο γράφουμε την ποικιλία που έχουμε πάνω για να ξέρουμε τι εμβόλια έχουμε τοποθετήσει μέσα στο ζελοφάν και βρίσκονται σε αυτή εδώ την κατάσταση. Όπως βλέπουμε, τα παίρνουμε και τα τοποθετούμε στο ψυγείο. Από τους 2 βαθμούς έως 4, βαριά με 6. 2 με 4 είναι η καλύτερη θερμοκρασία. Κάτω εκεί που συντηρούμε τα φρούτα, είναι ό,τι καλύτερο. Ποτέ μα ποτέ μα ποτέ στην κατάψυξη, γιατί θα παγώσουν οι ιστοί και οπότε είναι για πέταμα. Τώρα θα δείξουμε πώς θα γίνει ο υπόφλοιος εγκεντρισμός, είτε αλλιώς στεφανίτης. Αυτό το προτιμούν οι περισσότεροι γιατί έχει και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα, τη μεγαλύτερη επιτυχία. Θα δείξουμε πώς θα γίνει και κάποιες παραλλαγές τις οποίες κάνουμε πάνω σε αυτόν. Έχουμε κόψει σε ένα ευθυτενές σημείο το υποκείμενό μας και με το μαχαίρι μας θα πάρουμε λίγο τα εξωτερικά να μην είναι τόσο πολύ αιχμηρά. Γύρω-γύρω. Γιατί αν είναι κάτι αιχμηρό και θα βάλουμε μετά την ταινία μας, αυτή θα σκιστεί. Λοιπόν, διαλέγουμε ποιο είναι το πιο καλό σημείο. Επειδή είναι μεγάλης διατομής ο κορμός, θα χρησιμοποιήσουμε 3 εμβόλια. 1, 2, 3. Σε αυτό το σημείο το οποίο θα βάλουμε τα εμβόλια, θα το λιάνουμε. Ένα εδώ, δύο εδώ αυτό εδώ και εδώ. Μπορούμε να το λιάνουμε και γύρω-γύρω, αλλά εάν θέλουμε να τελειώσουμε πιο γρήγορα, λιένουμε μόνο στο σημείο που θα έρθει επαφή το εμβόλιο με το υποκείμενο. Τα εμβόλια μας τα διαλέγουμε πάντα από το μέσο. Διαλέγουμε 1-2 οφθαλμούς, κόβουμε αντίθετα όπως είπαμε, και παίρνουμε το μεσαίο τμήμα του βλαστού. Το ίδιο και σε αυτό. 1-2 μάτια, αντίθετα. Το ίδιο και σε αυτό. 1-2. Και πάμε να τα διαμορφώσουμε. Για τον υπόφλιο υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε. Θα δείξουμε τις πιο σημαντικές. Έχουμε το εμβόλιο μας, διαλέγουμε όπως είπαμε λίγο κάτω από το μάτι, μισό πόντο κάτω από το μάτι, και κάνουμε με το μαχαίρι μας μία πλάγια τομή σαν σφήνα. Αυτό εδώ. Για να δούμε εάν η σφήνα μας είναι πάρα πολύ καλή, τη φέρνουμε σε αυτό εδώ στην ίδια ευθεία και μπορούμε να το δούμε. Άλλη μία μέθοδος είναι, βάζουμε πάνω το μαχαίρι μας και βλέπουμε αν έχει καθόλου κενό. Το βλέπουμε ότι έχει πλήρη επαφή.
μπορούμε, ένας τρόπος είναι αυτός εδώ, ο οποίος ερχόμαστε στο υποκείμενό μας, αφού έχουμε δημιουργήσει τη σφήνα, μονόπλευρη λέγεται η σφήνα αυτή, με μία τομή προς τα μέσα, και ερχόμαστε στο πίσω μέρος και σκάβουμε, δηλαδή ελάχιστα, κάνουμε αυτό εδώ. Το πίσω μέρος, το μπροστά. Αυτό που θα έρθει σε επαφή εδώ. Ερχόμαστε στο πάνω μέρος. Όπως βλέπουμε και είπαμε και στην αρχή, το κάθε υποκείμενο έχει διαφορετική διατομή πάχους. Αυτός εδώ έξω είπαμε είναι εξωτερικός, αυτός εδώ εσωτερικός. Οπότε εμείς το εμβόλιο μας πρέπει να τοποθετήσουμε εδώ ακριβώς. Με τη μύτη λίγο της φαλτσέτας που είπαμε με αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε που το έχουν όλοι σπίτι τους. Κάνουμε αυτό εδώ. Το βλέπουμε ότι ο φλοιός ανασηκώνεται. Εδώ θα εισχωρήσουμε το εμβόλιο μας. Κατά αυτόν τον τρόπο. Το βάζουμε εδώ. Και κρατάμε το εμβόλιο από τη βάση αυτή εδώ για να μην μας σπάσει και πιέζουμε προς τα κάτω. Αυτό εδώ. Κοιτάζουμε πάντα το εμβόλιο με το υποκείμενο να είναι ευθεία. Δηλαδή να μην έχουμε το εμβόλιο μας εκεί, είτε εκεί, να πηγαίνει ευθεία προς τα κάτω. Όπως θα ανέβουν οι χυμήν, να μπορέσει να μας δημιουργήσει γύρω-γύρω εδώ τον κάλο και να πιάσει το εμβόλιο μας. Ένας τρόπος είναι αυτός. Πάμε να δείξουμε τον δεύτερο τρόπο. Μάλλον μία παραλλαγή, αυτός είναι κανονικά ο υπόφλοιος. Όλα μπαίνουν κάτω, δηλαδή υπό της φλούδας μπαίνει το εμβόλιο. Και πάμε να δείξουμε μία άλλη παραλλαγή που κάνουμε. Θα δείξουμε την παραλλαγή μας. Θα βάλουμε το εμβόλιο σε αυτό εδώ το μέρος του υποκειμένου. Θα κάνουμε μία τομή κάθετη. Επειδή είναι σκληρός ο φλοιός, θέλει λίγο πάτημα. Γύρω στα 4 εκατοστά και θα έρθουμε στο εμβόλιο μας. Θα δώσουμε τη φορά που θέλουμε τα μάτια, σε αυτό έχουμε δώσει μία προς τα εδώ, μία προς τα εκεί. Σε αυτό εδώ θα δώσουμε και σε αυτό προς τα εδώ και προς τα εκεί να μας εξυπηρετηθούν τα κλονάρια μας. Οπότε, με τον ίδιο τρόπο, δημιουργούμε με μία κίνηση τη σφήνα μας. Αυτό ακριβώς. Και εδώ που έχουμε κάνει το μη και θα βάλουμε το εμβόλιο κατά αυτόν τον τρόπο, κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Μία ελάχιστο αφαιρούμε αυτό εδώ. Για να έρθει επαφή ο φλοιός, δηλαδή αυτό εδώ το τμήμα, με αζήμα αυτό. Και το ίδιο σκάβουμε λίγο από την πίσω πλευρά. Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε αυτό εδώ να μας ανοίξει λίγο ο φλοιός, το βλέπουμε. Και βάζουμε το εμβόλιο καθ' αυτόν τον τρόπο. Ευθεία κάτω. Αυτό είναι άλλη μία παραλλαγή του υπόφλοιου εκεντρισμού η Στεφανίδη. Άλλη μία παραλλαγή. Όπως έχουμε το εμβόλιο μας εδώ, πάμε πάνω και κάνουμε κάθετη τομή στο πάχος του εμβολίου, εδώ. Κάθετη τομή προς τα κάτω και αντίθετα σε αυτή τη μεριά εδώ, κάθετη τομή προς τα κάτω αυτός λέγεται υπόφλοιος με κομμάτι φλοιού.
Πηγαίνουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο, μα το ίδιο που κάνουμε με τα άλλα τα εμβόλια. Διαλέγουμε πού θέλουμε να εκτιθούν, δεξιά-αριστερά, και αρχίζουμε και δημιουργούμε τη σφήνα μας. Πηγαίνουμε από το πίσω μέρος και κάνουμε το ίδιο πράγμα και ερχόμαστε. Ανασηκώνουμε λίγο το φλοιό, θα δούμε ότι φεύγει αυτό εδώ το κομμάτι. Σηκώνεται εύκολα. Και ερχόμαστε. Αφού θα κάνουμε επαφή δεξιά και αριστερά, κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Ελάχιστο αυτό εδώ. Ελάχιστο και από εδώ. Βλέπουμε πως είναι. Η σφήνα εδώ, από εδώ και από εδώ και το πίσω μέρος. Ερχόμαστε εδώ και το τοποθετούμε. Αυτό είναι μία παραλλαγή. Βλέπουμε ότι και από εδώ και από εδώ έχει γίνει επαφή. Κάθετα επαφή του εμβολίου με το κορμό του υποκειμένου. Και αυτό εδώ με το σκάψιμο που έχουμε κάνει στο πίσω μέρος θα γίνει συγκόλληση. Και αυτό εδώ με το δέσιμο πιέζει και δεν το αφήνει να έρθει προς τα έξω. Τώρα θα καλύψουμε, θα δέσουμε και θα καλύψουμε τις τομές μας με πάστα εμβολιασμό. Όπως είπαμε, τώρα δεν έχει τόσο σημασία, επειδή αυτό είναι εντελώς σκληρό, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι νεκρός ο ιστός απ' έξω εδώ, ο φλοιός του, ο εξωτερικός φλοιός, οπότε δεν έχουμε θέμα αν θα τοποθετήσουμε την ταινία με την κόλλα προς τα μέσα ή προς τα έξω. Τοποθετούμε την ταινία μας. Σφίγγουμε καλά. Και στη συνέχεια τοποθετούμε την κόλλα μας. Τώρα, με τις διάφορες παραλλαγές πρέπει να έχουμε και κάποια συν και κάποια πλην. Σε αυτόν εδώ βλέπουμε ότι εδώ έχει μεγάλη σχισμή. Για να καλύψουμε τη σχισμή είτε θα τοποθετήσουμε κερί από αυτό εδώ, είτε θα βάλουμε ελάχιστο βαμβάκι από πάνω εδώ για να μην, όταν βάλουμε εμείς την κόλλα, πάει στο εσωτερικό και δεν μας πιάσει. Βλέπουμε, ωστόσο οι άλλοι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε, με ένα ξυλαράκι, παίρνουμε λίγο κερί και το τοποθετούμε εδώ. Να καλύψουμε την τομή. Και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε πάστα εμβολιασμού. Τοποθετούμε την πάστα μας στα σημεία, είπαμε πάντα, κοντά, βάζουμε περισσότερο εδώ για να μην μας τραβήξει υγρασία και να μην αφυδατωθούν. Και ρίχνουμε και στο κέντρο και πάνω στα εμβόλια μας. Είτε με το δάχτυλο, είτε με ένα ξυλαράκι ή με μια σπατουλίτσα μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι μονώνουμε στα σημεία αυτά και αυτά εδώ και έχουμε και επιτυχία και δεν μπορεί να μας τραβήξει υγρασία και το εμβόλιο μας δεν αφυδατώνεται επειδή βάζουμε εδώ πάνω, οπότε είναι ο μόνος εμβολιασμός που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλα τα καρποφόρα. Εκτός βέβαια,
από το αμπέλι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά με μάτι. Βέβαια, στο αμπέλι, για να κάνουμε τους εμβολιασμούς και κεντρισμούς που είπαμε, δεν θα πάμε την εποχή Μαρτίου και Απριλίου, γιατί το αμπέλι έχει εκροή των χυμών. Πρέπει να πάμε Ιανουάριο μήνα, ούτως ώστε να μην μας ανεβάζει χυμούς πάνω το αμπέλι, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε την κόλλα και να γίνει και η συγκόλληση του μοσχεύματος που θα τοποθετήσουμε. Τώρα θα δείξουμε πώς γίνεται ο σχιστός εκεντρισμός. Γίνεται συνήθως σε μικρής διατομής υποκείμενα, αλλά θα δούμε και ότι στην πορεία έχουν βρει πάρα πολλούς τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε και σε μεγαλύτερης διατομής, αλλά όχι να σκίσουμε ακριβώς το κέντρο όπως θα δείξουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Σχιστό κάνουμε πάρα πολύ στο αμπέλι, αλλά και σε όλα τα καρποφόρα, αλλά να έχουν μικρή διατομή. Στο αμπέλι κάνουμε και σε μεγαλύτερη διατομή, γιατί σχίζεται πάρα πολύ εύκολα. Διαλέγουμε ένα ευθυτενές σημείο και να μην έχει, όπως είπαμε, κόμπους, για να τοποθετηθούν τα εμβόλια. Εμείς εδώ θα βάλουμε ένα, δεν χρειάζεται δύο, μπορούσαμε στο σχιστό να βάλουμε και δύο, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Επειδή είναι μικρή διατομή, θα βάλουμε ένα. Οπότε, κόβουμε. Και ερχόμαστε να δημιουργήσουμε τη σχισμή μας. Διαλέγουμε, είπαμε, ένα σημείο να μην έχει κόμπους. Εάν κάνουμε εδώ σχισμή, βλέπουμε ότι εδώ έχει κόμπο. Εάν βλέπουμε ότι εδώ έχει κόμπο, αλλά έχει εδώ. Εμείς θα κάνουμε τη σχισμή μας εδώ, γιατί είναι καλό και από την αντίθετη πλευρά έχει μεγαλύτερη επιφάνεια από την πίσω πλευρά και μικρότερη από εδώ. Οπότε, το πολταδάκι που είχαμε στην αρχή, μπορούμε να το βάλουμε από πάνω για να το χτυπήσουμε με ένα σφυρί. Επειδή είναι μικρής διατομής, σχίζεται με τη φαλσέτα. Το βάζουμε στο κέντρο, πιέζουμε λίγο, βλέπουμε, ξεκινάει και σχίζεται. Δεν θα το σχίσουμε, μην το σχίσουμε πάρα πολύ, το σχίζουμε όσο θα πάει το εμβόλιο μας. Εμείς θέλουμε το εμβόλιο να πάει μέχρι εκεί. Ερχόμαστε να διαμορφώσουμε το εμβόλιο μας. Από τη μία πλευρά κάνουμε σφήνα, αυτό εδώ, και ερχόμαστε και από την άλλη πλευρά και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Όπως είμαστε εδώ, και από αυτή την πλευρά, και δημιουργούμε μία σφήνα. Αυτή η σφήνα, όπως θα δούμε, από την εσωτερική πλευρά είναι μικρότερη η επιφάνειά της αυτή εδώ, ενώ από την εξωτερική είναι μεγαλύτερη. Βλέπουμε. Γιατί θέλουμε να έρθει επαφή το κάμβιο του εμβολίου με το υποκείμενο. Γιατί εάν ήταν, βάλουμε το λεπτό σημείο έξω, θα πατήσει, όταν θα το εισχωρήσουμε εδώ, θα πατήσει το χοντρό εδώ και έξω θα έχουμε κενό. Οπότε θέλουμε να πατήσει το έξω το σημείο και αυτό θα έρθει και θα μας κλείσει. Και πάμε να το τοποθετήσουμε. Πάντα βλέπουμε, έχουμε λεπτή φλούδα στο εμβόλιο μας και στο υποκείμενο εδώ, φαίνεται εδώ, είναι πάρα πολύ χοντρή, είναι σχεδόν τριπλάσια. Οπότε πρέπει να έρθουμε πιο μέσα. Πηγαίνουμε σε αυτό εδώ το σημείο, κάθετα, και βάζουμε το εμβόλιό μας. Πρέπει κανονικά να πιάσουμε από κάτω και να το πιέσουμε. Το βλέπουμε. Αυτό εδώ το κενό είναι μικρότερο, ενώ εδώ έχει κάνει πλήρη επαφή. Βλέπουμε ότι ο φλοιός είναι χοντρότερος εδώ. Βλέπουμε πόσο χοντρός είναι και εμείς έχουμε βάλει το φλοιό να έρθει, ο φλοιός του εμβολίου μαζί με το υποκείμενο να έρθουν ακριβώς στην ίδια. Τώρα, αν θέλουμε να το πάμε λίγο πιο κάτω, είτε το πιέζουμε ελάχιστα, να μας έρθει εκεί,
Το βλέπουμε, έχει κάνει πλήρη επαφή. Και τώρα, και να μην το δέσουμε, το βλέπουμε. Κοιτάξτε εδώ, επαφή που έχει κάνει. Πλήρη επαφή. Απλώς το βάζουμε, είπαμε, λίγο πιο μέσα για να έρθει η φλούδα του εμβολίου με το υποκείμενο στην ίδια ευθεία. Για να μας δημιουργήσει τον κάλο που θέλουμε εδώ και να μας πιάσει το εμβόλιο. Τώρα, και να μην το δέσουμε αυτό εδώ, το βλέπουμε, είναι σταθερό. Θα έχουμε επιτυχία. Αλλά πρέπει να το δέσουμε, να μην μας τραβήξει υγρασία, να μην αφυδατωθεί και πάει λέγοντας. Εδώ μπορούσαμε, αν ήταν μεγαλύτερης διατομής λίγο, να τοποθετήσουμε κι άλλο εμβόλιο σε αυτή εδώ τη μεριά. Οπότε εμείς θα πάμε τώρα για να το δέσουμε. Δεν τοποθετούμε τώρα την κόλλα προς τα εδώ, γιατί βλέπουμε ότι ο φλοιός είναι πάρα πολύ τρυφερός. Το βλέπουμε. Και βγαίνει. Το βλέπουμε. Οπότε πάμε αντίθετα. Βάζουμε την πρώτη ταινία αντίθετα. Σφίγγουμε λίγο. Και μετά στρίβουμε και κανονικά κολλάμε. Ελάχιστα, δεν θέλει πάρα πολύ σφίξιμο. Αυτό, γιατί όπως είδαμε και πριν, έχει κάνει τέλεια επαφή. Ένα άλλο που δεν είπαμε, προσέχουμε πάντα τις ταινίες, τη ράφια που θα χρησιμοποιήσουμε, οτιδήποτε, να μην μας τραγκαλίσει το εμβόλιο. Αυτό το προσέχουμε. Γιατί βλέπουμε, δημιουργείται εδώ κάλος και μετά, εάν δεν έχουμε εμείς έρθει να ασκήσουμε μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, το σημείο αυτό, όπως διωγγώνεται το εμβόλιο, να ανοίξει, αυτό εδώ το πνίγει, δημιουργείται τεράστιο σκάλος εδώ πάνω και αυτό το σημείο παραμένει μικρό. Λοιπόν, πάμε τώρα να τοποθετήσουμε στην πάστα εμβολιασμού. Αφού πρώτα, όπως βλέπουμε, έχει μεγάλη τομή και η πάστα θα πάει μέσα. Είπαμε, είτε βαμβάκι, είτε λίγη χαρτοπετσέτα, εμείς έχουμε κερί, οπότε θα βάλουμε κερί σε αυτό εδώ και μετά θα καλύψουμε την τομή. Παίρνουμε λίγο κερί και καλύπτουμε πάνω την τομή. Το κερί εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ μόνο για τις μεγάλες τομές που κάνω, για να μην μπαίνει μέσα στο υποκείμενο, και ποτέ το καλοκαίρι, γιατί όπως ζεσταίνεται, λιώνει, είναι πιο ρευστό. Ενώ τώρα, όταν θα βάλουμε από πάνω την κόλλα, αυτό θα δημιουργήσει μία κρούστα. Βάζουμε την κόλλα από πάνω, στο σημείο αυτό, και από εδώ. Και στην κορυφή, για να μην αφυδατωθεί. Κάτι άλλο. Για να αυξήσουμε την καμβιακή δραστηριότητα και να γίνει πιο γρήγορα η συγκόλληση του εμβολίου με το υποκείμενο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε κάποιες, να βάλουμε μία σακούλα από πάνω, είτε αλλιώς αλουμινόχαρτο. Κόβουμε ένα κομμάτι, το γυρίζουμε, πάμε εδώ και το γυρίζουμε και δημιουργούμε αυτό εδώ. Στο κέντρο έχουμε το εμβόλιο μας και το κλείνουμε. Μετά από 10 ημέρες ερχόμαστε αυτό και το αφαιρούμε. Εδώ τώρα θα αυξήσει τη θερμοκρασία από ό,τι θα έχει το περιβάλλον, θα κρατάει την υγρασία πολύ περισσότερη από ό,τι έχει το περιβάλλον, οπότε θα έχουμε και καλύτερη καμβιακή δραστηριότητα, οπότε πιο επιτυχημένη η μέθοδος με αυτό εδώ το πράγμα. Πολλοί, εάν είναι σε περιοχές οι οποίες είναι θερμές, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί δεν χρειάζεται. Η θερμοκρασία, είπαμε, αν είναι από 15 βαθμούς έως και 30, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Τώρα θα δείξουμε πώς γίνεται ο αγγλικός συγκεντρισμός διπλός ή μάλλον αγγλικός με γλωσσίδα που το λένε περισσότεροι. Και θα συνήθως μπορούμε να το κάνουμε πάνω σε διατομές μικρές αλλά και μεγάλες, αλλά περισσότερο σε μικρές, και τοποθετείτε, μάλλον το κάνουν σε φυτώρια, κλίματα και μικρά φυτώρια καρποφόρων δέντρων. Αρχικά το κόβουμε στο σημείο που θέλουμε να εμβολιάσουμε. Βλέπουμε το σημείο να είναι ευθυτενές και να μην μας έχει κόμβους και αυτά εδώ. Οπότε αυτό εδώ είναι ένα καλό σημείο. Ερχόμαστε και το κόβουμε εκεί. Αφού έχουμε διαλέξει μία ίδιας διατομής εμβόλιο για να το τοποθετήσουμε ακριβώς πάνω εδώ στο υποκείμενο, γι' αυτό και χρειαζόμασταν για τον παχύμετρο που είπαμε στην αρχή, θα κάνουμε, ερχόμαστε στο υποκείμενο και κάνουμε μία πλάγια τομή σαν σφήνα προς τα πάνω. Αυτό εδώ. Βάζουμε και βλέπουμε ότι έχουμε κάνει τέλεια κοπή. Βλέπουμε δεν βγαίνει καθόλου. Και το ίδιο ακριβώς από την αντίθετη πλευρά ερχόμαστε στο υποκείμενό μας. Κοιτάζουμε. Βάζουμε το υποκείμενο πάνω και θέλουμε να τελειώνει εδώ. Οπότε ξεκινάμε από εδώ και πάμε προς τα κάτω. Το ίδιο πράγμα. Κοιτάζουμε αν έχουμε κάνει καλή τομή και ερχόμαστε εδώ. Όταν το τοποθετήσουμε εδώ, ερχόμαστε και κοιτάζουμε ότι η επαφή του είναι ακριβώς τέλεια. Και από εδώ το πάτημα πάνω εδώ θα δεθεί και από εδώ. Οπότε τι κάνουμε. Ερχόμαστε, βλέπουμε ότι εδώ στο κέντρο υπάρχει αυτό το λευκό, ας το πούμε, είναι η εντεριόνη. Λέγεται ψύχα, που το λένε οι περισσότεροι. Ακριβώς πάνω εκεί που τελειώνει η ψύχα, κάνουμε στο 1 τρίτο, στο 1 τρίτο του μεγέθους αυτού μία τομή εδώ και πάμε και εδώ, ακριβώς πάνω από την εντεριόνη, που είναι αυτή εδώ η ψύχα μας, και κάνουμε άλλη μία τομή. Ερχόμαστε με το εμβόλιο, βάζουμε τη μύτη αυτή εδώ και πιέζουμε λίγο προς τα έξω, ούτως ώστε αυτές εδώ είναι οι γλωσσίδες που είπαμε στην αρχή, αγγλικός με γλωσσίδα, και τοποθετούμε το ένα μέσα στο άλλο. Βλέπουμε, είναι αυτό εδώ. Όταν θα δεθεί αυτό εδώ, έχει πλήρη επαφή. Κάνουμε τον εμβολιασμό αυτό γιατί έχουμε μεγάλη επαφή. Έχουμε εδώ, 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 εδώ. Έχουμε σε πολλά σημεία επαφή και αυτό κάνουμε. Όσο το δυνατόν το εμβόλιο να έχει μεγαλύτερη επαφή με το υποκείμενο. Για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Εάν έχουμε έναν εμβολιασμό ο οποίος είναι ελάχιστη επαφή, ναι μεν μπορεί να μας πιάσει, αλλά μπορεί να μας σπάσει το εμβόλιο με κάποιον αέρα, με οτιδήποτε. Εδώ έχουμε μεγάλη επαφή, οπότε θα έχουμε και μεγάλη επιτυχία. Πάμε τώρα να το τυλίξουμε. Για τον εμβολιασμό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε αυτοβουλκανιζόμενη ταινία. Είναι αυτή εδώ. Δεν κολλάει, βλέπουμε δεν κολλάει. Απλά έχει το ιδίωμα ότι τεντώνεται. Πάμε. Είναι σαν σαμπρέλα, το πούμε κάπως. Το βλέπουμε, είναι σαν σαμπρέλα, τεντώνει.
Αυτό είναι. Και το μόνο που κάνουμε είναι να βάλουμε λίγη πάστα εμβολιασμού στο σημείο αυτό για να μην μας αφυδατωθεί. Τοποθετούμε και την πάστα μας. Και αυτός είναι ο αγγλικός ή επιτραπέζιος όπως τον λένε, γιατί χρησιμοποιείται περισσότερο, όπως είπαμε, φυτοχειούχοι πάνω σε τραπέζια το κάνουν, παρά επιτόπιους όπως κάνουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Τώρα θα δείξουμε πώς γίνεται ο εκεντρισμός Candilag, όπως λέγεται. Το σύν που έχει αυτός ο εκεντρισμός είναι ότι δεν χαλάμε το υποκείμενό μας, δηλαδή δεν το κόβουμε. Περισσότερο μπορούμε να εμβολιάσουμε αμπέλι, αλλά και όλα τα καρποφόρα δέντρα. Ο εμβολιασμός αυτός πώς γίνεται. Διαλέγουμε ένα σημείο το οποίο να είναι ευθυτενές, όπως είναι αυτό εδώ, και με μία πλάγια τομή, πάνω στο σημείο, κάνουμε μία πλάγια τομή, όχι να πηγαίνει ακριβώς προς το κέντρο, αλλά προς τα κάτω. Να μην φτάσει μέχρι το μέσο, αυτό εδώ. Παίρνουμε το εμβόλιο μας, διαλέγουμε εμβόλιο όχι πάρα πολύ χοντρά, λεπτό, διαλέγουμε δύο οφθαλμούς και το διαμορφώνουμε στο μέγεθος που έχουμε δημιουργήσει εδώ. Μία σφήνα δεξιά και αριστερά. Βλέπουμε, είναι αυτό εδώ. Ερχόμαστε και το τοποθετούμε σφινωτά εδώ. Όπως βλέπουμε, όταν θα δεθεί αυτό εδώ, βλέπουμε ότι κάνει τέλεια επαφή. Σε αυτόν τον εμβολιασμό θα χρησιμοποιήσουμε παραφίλμ ή body tape. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ό,τι ταινία θέλουμε, ακόμη και μονοτική, ό,τι θέλουμε. Απλώς εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή, γιατί ούτως ή άλλως το βλέπουμε, είναι από μόνο του σφιχτό. Αυτή εδώ η ταινία τεντώνει από μόνη της και έχει το ιδίωμα ότι έχει κερί και κολλάει και άδεια βροχοποιείται. Περνάμε και από πάνω από το σημείο. Και τεντώνουμε την ταινία να δημιουργηθεί ένα πολύ λεπτό φιλμ. Την κόβουμε και περνάμε και το ίδιο το εμβόλιο. Η ταινία είναι, όπως βλέπουμε, εντελώς λεπτή. Αυτό τώρα, όταν θα αρχίσουν να φουσκώνουν τα ματάκια, θα αρχίσει και θα σκάσει από μόνη της. Η ταινία αυτή αυτοκαταστρέφεται από τον ήλιο παροδικά με τον χρόνο. Οπότε αν εμείς καλού κακού δούμε ότι αυτό το σημείο πνίγει, ερχόμαστε και σκίζουμε λίγο, αλλά συνήθως αυτοκαταστρέφεται. Αυτός είναι ο εμβολιασμός Candilag, τον χρησιμοποιούμε και σε καρποφόρα περισσότερο και στο αμπέλι μας. Απλά έχει το ένα σύν ένα πλεονέκτημα ότι δεν κόβουμε το υποκείμενο, το κεντρικό μας κορμό.
Βάζουμε πάνω σε αυτό. Όταν θα έχουμε την έκκτηση των οφθαλμών και μας έχει πιάσει αυτό, ερχόμαστε και καρατομούμε το υπόλοιπο που είναι προς τα πάνω. Επίσης, εάν θέλουμε να στεγανοποιήσουμε 100% και να είμαστε σίγουροι, βάζουμε από το πάνω μέρος λίγη πάστα εμβολιασμού. Οπότε είμαστε καλυμμένοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρει υγρασία και να μας αφυδατωθεί. Τώρα θα δείξουμε τον Gaillard εγκεντρισμό. Πώς γίνεται? Και αυτός όπως και ο Candillac έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι δεν κόβουμε το υποκείμενό μας. Αυτός πώς γίνεται? Συνήθως χρησιμοποιείται περισσότερο σε αμπέλι και σε πολλά δέντρα βέβαια, αλλά περισσότερο το κάνουμε στο αμπέλι. Τι γίνεται? Ερχόμαστε σε ένα ευθυτενές σημείο και αρχίζουμε και κόβουμε υπογωνία, όχι να φτάσουμε στο κέντρο του κορμού, στο 1/3. Δηλαδή κάνουμε αυτό εδώ. Κάνουμε την πλάγια τομή και ερχόμαστε μετά την κάθετη τομή εδώ. Και αφαιρούμε αυτό το κομμάτι πλοίου. Βλέπουμε. Όπως έχουμε κάνει εδώ την τομή μας και θα τοποθετηθούν τα εμβόλια, οπότε πίσω από το πίσω μέρος δεν θα μπορούμε να βάλουμε τίποτα άλλο. Παίρνουμε αυτό εδώ με το σφουγγαράκι και αρχίζουμε και βάζουμε την κόλλα. Ούτως ώστε να προφυλάξουμε έτσι το βασικό μας δέντρο που είναι αυτό, οτιδήποτε. Αφήνουμε μόνο καλυμμένο εδώ που θα τοποθετηθούν τα εμβόλια για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Περνάμε ταινία γύρω από το σημείο αυτό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στον υπόφλοιο εγκεντρισμό για να μην μας κυφτεί ο φλοιός. Πολύ ελαφρά την ταινία, γιατί αν την περάσουμε σφιχτή, μετά θα μπορούμε να περάσουμε το εμβόλιο. Όπως δείξαμε και στον υπόφλοιο, μπορούμε να κάνουμε και γωνιακό εδώ, να κόψουμε κομμάτι, αλλά εμείς θα κάνουμε τον υπόφλοιο, γιατί έχει περισσότερη επιτυχία. Διαλέγουμε πού θα δώσουμε φορά. Δεν θα πάμε το μάτι μας και θα το βάλουμε μέσα να μας κοιτάει μέσα, γιατί πού θα αναπτυχθεί, θα βρει από την άλλη μεριά. Ναι μεν, θα το κόψουμε αυτό εμείς, αλλά καλό είναι να το βάλουμε με αυτή εδώ τη φορά να κοιτάει ένα προς τα εδώ, ένα να φύγει προς τα πάνω. Οπότε πρέπει να το διαμορφώσουμε από αυτή εδώ την πλευρά. Και ξεκινάμε. Λίγο κάτω από το μάτι, αμφίπλευρη σφήνα. Μας βολεύει αυτός εδώ ο τρόπος, γιατί το φέρνουμε τελειωτικό, το βλέπουμε εδώ που τελειώνει με μία κίνηση. Βάζουμε πάνω για να δούμε πάντα το μαχαίρι μας, τη φαλσέτα μας, για να δούμε που έχουμε πρόβλημα και βλέπουμε ότι έχουμε πλήρη επαφή. Από την πίσω μεριά σκάβουμε λίγο για να έρθει επαφή εδώ με το φλοιό εδώ. Ανασηκώνουμε λίγο το φλοιό αυτόν εδώ. Οπότε ερχόμαστε και τοποθετούμε το εμβόλιο.
πιέζουμε και είναι εκεί. Το ίδιο αντίστοιχα θα κάνουμε και από αυτή εδώ πλευρά. Ανοίγουμε λίγο το φλοιό για να αποκολλάτε. Το βλέπουμε εδώ ότι αποκολλάτε, ανασηκώνεται ο φλοιός και ερχόμαστε εδώ. Τώρα θα δώσουμε μία κλίση στο μάτι αυτό προς τα έξω ελαφριά, να πετάξει προς τα εδώ και αυτό να πάει προς τα εκεί έξω. Οπότε αμφίπλευρη σφήνα, καλέμι, μπόλι που το λέμε, μοιάζει σαν καλέμι αυτό τον οικοδόμο, και κάνουμε λίγο αυτό πίσω. Οπότε ερχόμαστε εδώ και το τοποθετούμε. Και τώρα αυτό που είναι να κάνουμε είναι απλά να το σφίξουμε. Είπαμε, εδώ δεν μας ενδιαφέρει, επειδή είναι σκληρός ο κορμός, δεν μας ενδιαφέρει αν θα βάλουμε την ταινία με την κόλλα προς τα μέσα ή την κόλλα προς τα έξω. Σφίγγουμε ελάχιστα. Και κόβουμε. Και τώρα βάζουμε και την πάστα εμβολιασμού για να καλύψουμε τις τομές λιγές. Βάζουμε και από πάνω, να μην μας αφυδατωθούν. Και αυτός είναι ο κεντρισμός Kylard, ο οποίος τον χρησιμοποιούμε γιατί έχει και αυτός ένα πλεονέκτημα. Με αυτόν του Candilac ότι δεν κόβουμε εντελώς το υποκείμενό μας. Εάν έχουμε επιτυχή εμβολιασμό, τότε μετά κάνουμε την καρατόμηση. Τώρα θα δείξουμε πώς γίνεται ο γεφυρωτός εκεντρισμός. Εμβολιασμούς και εκεντρισμούς δεν κάνουμε μόνο για να αλλάξουμε μία ποικιλία, αλλά κάνουμε για να βοηθήσουμε και τα φυτά μας. Τι εννοώ να βοηθήσουμε? Παραδείγματος χάρη, εάν από μηχανικά μέσα έχει το δέντρο μας χαραχθεί, κοπείται από ένα ξυλοφάγο έντομο, έχει φάει το φλοιό και εδώ είναι κενό, εμείς μπορούμε το σημείο αυτό εδώ που ή έχει ξεραθεί ένα τμήμα του και αυτό δηλαδή πάνω κάτω είναι χλωρό, μπορούμε να το γεφυρώσουμε για να το ενισχύσουμε. Εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε κάποιο δέντρο το οποίο να είναι προφανές ότι έχει προσβληθεί από έντομο ή κάποια χορτοκοπτικά έχουμε καταστρέψει το φλοιό, θα το δημιουργήσουμε μόνοι μας. Οπότε, σε αυτό εδώ το σημείο, πείτε ότι είναι κάτω η βάση, συνήθως στη βάση δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, πείτε ανάλογα στους κορμούς πιο πάνω με διάφορες ξηράνσεις, θα κάνουμε μία τομή. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό εδώ, ένα φάγωμα, το πούμε. Έστω ότι αυτό εδώ είχε προκληθεί από κάποιο ξυλοφάγο έντομο, είχε φάει το φλοιό, είτε το έχουμε χτυπήσει με το χορτοκοπτικό μας και το έχουμε χαλάσει το φλοιό, οπότε θα δείξουμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το δέντρο μας. Διαλέγουμε πάλι ένα ευθυτενές σημείο, για αν δεν έχουμε, δηλαδή κανονικά το εμβόλιο έπρεπε να το τοποθετήσουμε εδώ, εδώ ακριβώς. Απλά, επειδή εδώ έχουμε κόμπο και εδώ πάνω έχουμε κόμπο, εμείς θα το τοποθετήσουμε σε αυτή εδώ τη μεριά εδώ. Οπότε θα κάνουμε μία τομή εδώ, θα το σκάψουμε λίγο
κάνουμε αυτό εδώ δηλαδή, για να βρούμε το φλοιό. Εδώ. Και το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και από πάνω. Κόβουμε. Το χαράξουμε λίγο απ' έξω. Εδώ βρήκαμε το φλοιό τώρα. Καθαρίζουμε καλά τις τομές. Καθαρίζουμε και εδώ. Διαλέγουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι λεπτό, να μπορεί να ευκαμφθεί εύκολα. Ερχόμαστε εδώ, 2-3 εκατοστά κάτω από την τομή μας εδώ και 2-3 εκατοστά πάνω και κόβουμε. Κρατάμε αυτό εδώ το κομμάτι. Τώρα τι κάνουμε. Εάν εμείς θέλουμε σε αυτό εδώ το σημείο να έχουμε και κάποιο κλουνάρι, τυφλώνουμε τα μάτια, τα υπόλοιπα, και κρατάμε αυτό εδώ. Τώρα θα έρθουμε και θα τοποθετήσουμε, θα κάνουμε μονόπλευρη σφήνα από εδώ, μονόπλευρη σφήνα από εκεί και θα πάμε να τοποθετήσουμε την πάνω μεριά και την κάτω μέσα στους φλοιούς. Οπότε πάμε να δούμε πως θα γίνει. Αφήνουμε το ένα το μάτι έξω και πάμε από τη μέσα μεριά, δημιουργούμε τη σφήνα μας. Το βλέπουμε πάλι ότι έχει γίνει τέλεια επαφή. Ερχόμαστε από την πίσω μεριά και κάνουμε πάλι αυτό. Το σκάβουμε και να μας βοηθήσει να περάσει η φλούδα και να μην σηκώσει τη φλούδα ο φλοιός αυτός εδώ, αλλά και για να γίνει και επαφή με αυτό. Εδώ όμως πρέπει να έρθουμε ακριβώς εδώ, ούτε προς τα εδώ ούτε προς τα εκεί, γιατί αν έχουμε τη μία επαφή εδώ και την άλλη από εδώ, είναι δωρονάδωρο. Οπότε ερχόμαστε εδώ και εδώ. Και από εδώ το ίδιο. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, ανασηκώνουμε λίγο το φλοιό. Καλό, επειδή είναι πάρα πολύ σκληρός, τον σκίζουμε λίγο και ανασηκώνουμε. Το ίδιο και από πάνω, σκίζουμε λίγο επειδή είναι πάρα πολύ χοντρός για να βοηθήσει, τον ανασηκώνουμε και ερχόμαστε και τοποθετούμε το εμβόλιο πάνω. Και να ανοίξουμε λίγο το φλοιό εδώ περισσότερο. Αυτός εδώ είναι. Τώρα θα το δέσουμε και αυτό εδώ θα ενισχύσει το δέντρο μας σε αυτό εδώ το σημείο που υποτίθεται ότι θα είναι ξερό, θα είναι χτυπημένο και η φλούδα του δεν θα έχει θρέψει. Ερχόμαστε και τυλίγουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, είναι πολύ σκληρό αυτό. Δεν τυλίγουμε εδώ. Τυλίγουμε αυτό το σημείο εδώ. Και πάμε πάνω. Εδώ έχει, όπως είπαμε και πριν, κάποιο
αιχμηρό από τη φλούδα, οπότε μας τρύπησε. Αυτό εδώ. Και ερχόμαστε τώρα για να βάλουμε την πάστα μας. Βάζουμε την κόλλα μας. Τοποθετούμε πάρα πολύ καλά εδώ και εσωτερικά. Εδώ που έχουμε κάνει τις τομές. Και αφήνουμε αυτό εδώ, το ματάκι απ' έξω. Όταν θα αρχίσει αυτό εδώ, θα δημιουργηθεί κάλος εδώ και εδώ και θα αρχίσει αυτό να αναζωογονείται, γιατί θα τραβάει χυμούς από εδώ προς τα εδώ. Τώρα θα δείξουμε πώς γίνεται ο σχιστός έφυπος, όπως λέγεται, είτε εμβολιασμός με σέλα. Και αυτό θα δείξουμε και το λόγο που λέγεται έτσι. Διαλέγουμε πάντα το υποκείμενο να είναι μικρής διατομής και όχι να μην είναι χοντρό το υποκείμενό μας. Οπότε κάτι σαν αυτό. Κόβουμε το υποκείμενό μας και θέλουμε να βρούμε ένα ίσης διατομής με αυτό εδώ εμβόλιο. Ερχόμαστε και δημιουργούμε ένα πυργίσκο. Δηλαδή από τη μία πλευρά αυτή και από την άλλη, κάτι σαν καλέμι, όπως και πριν. Και δημιουργούμε αυτό εδώ και από αυτή την πλευρά και από αυτή και από αυτή και από αυτή ένα τρίγωνο με την κορυφή εδώ. Το ίδιο, γιατί το λέμε με σέλα. Τώρα θα κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή εδώ θα το σκάψουμε. Θα κάνουμε αυτό εδώ δηλαδή. Διαλέγουμε πού θέλουμε να δώσουμε φορά και ερχόμαστε προς το κέντρο. Και κόβουμε. Και δημιουργείται αυτό. Γι' αυτό λέγεται και σέλα. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Επειδή είναι ίδιας διατομής, το τοποθετούμε και βλέπουμε ότι κάθεται απολύτως. Λέγεται έφυπος με σέλα, γιατί είναι ο τρόπος έφυπος που το καβαλάει, ας το πούμε, από πάνω. Βλέπουμε. Τώρα θα το δέσουμε, θα το σφίξουμε και είναι έτοιμο. Θα βάλουμε και την κόλλα μας εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Σε αυτό θα τοποθετήσουμε το ψηλό αυτό το φιλμ. Σφίγγουμε λίγο εδώ. Και μετά ανοίγουμε για να ανοίξει πάνω εδώ στο εμβόλιο, για να μην έχουμε πρόβλημα να μας εκτιθούν τα μάτια. Τώρα θα δείξουμε πώς γίνονται οι εμβολιασμοί τύπου Ω. Γίνονται οι εμβολιασμοί με μηχανές. Είναι αυτά εδώ. Χρησιμοποιούνται περισσότερο, λέγονται επιτραπέζι, γιατί χρησιμοποιούνται στο αμπέλι περισσότερο.
Οπότε θα δείξουμε και εμείς εδώ στην πράξη πώς γίνονται. Ερχόμαστε στο υποκείμενο που θέλουμε να εμβολιάσουμε. Παίρνουμε τη μηχανή μας, την τοποθετούμε όσο γίνεται στο κέντρο και κόβουμε με μία τομή. Αφαιρούμε αυτό. Και βλέπουμε πως το έχει βγάλει σε σχήμα ωμέγα. Ερχόμαστε και στο εμβόλιο μας. Είναι ίδιες διατομής. Ερχόμαστε εντελώς αντίθετα και κάνουμε τομή. Βλέπουμε δημιουργείται αυτό. Τώρα θα το κόψουμε στα δύο μάτια και θα πάμε να το τοποθετήσουμε. Ερχόμαστε και θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό κούμπομα. Το βλέπουμε ότι έχει πλήρη επαφή. Και τώρα παίρνουμε το παραφίλμ. Έχει πλήρη επαφή σε αυτόν τον εμβολιασμό με τις μηχανές. Τεντώνουμε όπως είπαμε και περνάμε όλο το εμβόλιο. Εάν κάναμε εμβολιασμούς αμπελιού τώρα επί τραπέζιους που λέμε μέσα, δεν θα τα καλύπταμε με ταινία, αλλά θα τα βουτούσαμε μέσα σε παραφίνη κερί. Γι' αυτό εάν δούμε αυτά του εμβορίου τα μοσχεύματα, έχουν είτε κόκκινο, πράσινο χρώμα από πάνω. Είναι αυτό εδώ. Ο εμβολιασμός τύπου ωμέγα. Τώρα θα δείξουμε με το μηχάνημα πώς γίνεται ο εμβολιασμός που κάναμε εμείς έφυπο ή μεσέλα, πώς γίνεται με το μηχάνημα. Ερχόμαστε πάλι σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπουμε ότι είναι ευθυτενές. Τοποθετούμε το μηχάνημά μας, να είναι στο κέντρο ακριβώς, και με μία τομή το κόβουμε. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί αυτή εδώ η τομή. Και αυτό στο ανάποδο. Εμείς είχαμε στο εμβόλιο αυτό εδώ, οπότε για να μας έρθει έπρεπε να γυρίσουμε το εμβολιαστήρι μας ανάποδα. Δεν μας πειράζει, εμείς θα το κάνουμε κανονικά με καλέμι. Ερχόμαστε αντίθετα σε αυτό εδώ, προσπαθούμε να είναι στη μέση και με μία τομή κόβουμε. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ. Διαλέγουμε δύο μάτια και ερχόμαστε και το τοποθετούμε εδώ. Όπως βλέπουμε έχει πλήρη μα πλήρη επαφή. Βλέπουμε. Και το ίδιο και αυτό. Αυτός είναι και ο τελευταίος μας εμβολιασμός. Όπως είπαμε και στην αρχή, για να έχουμε και επιτυχία στον εμβολιασμό μας, πρέπει το υποκείμενο και το εμβόλιο που θα τοποθετήσουμε να έχουν μία συγγένεια. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν μπορούμε πάνω στην καρυδιά να εμβολιάσουμε σικιά ή πάνω στη μηλιά να εμβολιάσουμε κορομιλιά. Μερικά δέντρα τα οποία είναι συγγενή είναι η κορομιλιά, η δαμασκηνιά, η βανίλια, όλα αυτά εμβολιάζονται. Πάνω στην αχλαδιά
την κορδιά μας καθαρά μπορούμε να εμβολιάσουμε την αχλαδιά, μπορούμε κηδονιά, αλλά δημιουργούν μια συμφωνία πάνω στο εμβόλιο και βλέπουμε πολλές φορές το υποκείμενο είναι πιο λεπτό, ενώ το εμβόλιο από πάνω είναι πιο χοντρό σε σχέση εμβολίου με υποκειμένο. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται την κατάλληλη εποχή. Τι εννοούμε την κατάλληλη εποχή? Να μην πάμε τώρα Ιανουάριο μήνα και προσπαθούμε να κάνουμε υπόφλιο εγκεντρισμό, γιατί δεν θα σηκώνει ο φλοιός, οπότε θα αποτύχει εντελώς. Θα πρέπει να έχουμε καλή συνένωση εμβολίου με το υποκείμενό μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιδεξιότητα που έχει ο εμβολιαστής και όταν βαριόμαστε δεν κάνουμε εμβολιασμούς, γιατί κάποιος ο οποίος βαριέται και θέλει να τελειώσει γρήγορα τη δουλειά του, κάνει γρήγορες κινήσεις βεβαιασμένες, οπότε δεν έρχεται επαφή το εμβόλιο με το υποκείμενο, οπότε έχουμε και αποτυχίες. Οι συνθήκες περιβάλλοντος παίζουν μεγάλο ρόλο. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν θα κάνουμε στους εμβολιασμούς, μετά από μία μέρα με δύο να μας κάνει ένα συνεχόμενο παγετό, οπότε δεν θα έχουμε καμβιακή δραστηριότητα, είτε έναν απότομο καύσωνα να μας περάσει πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θέλουμε μία θερμοκρασία, είπαμε, από τους 15 μέχρι τους 30, άντε 35 βαθμούς Κελσίου. Η άριστη είναι 20 μέχρι 30, έχουμε την άριστη θερμοκρασία για την μέγιστη καμβιακή δραστηριότητα, για να μας δημιουργήσει τον κάλο πάνω στο δέντρο και έτσι να δημιουργηθεί και η ιστή και να μπορέσει το φυτό να τραφεί και να μας ανεπτυχθεί. Έχουμε τα δεσίματα και τις επαλήψεις που κάνουμε. Τα δεσίματά μας προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν σφιχτά και όχι χαλαρά. Οι επαλήψεις να καλύπτουμε ό,τι μέρος θα κόψουμε πάνω στο φυτό μας για να μην αφυδατώνεται και να μην μας τραβάει η υγρασία. Βέβαια, ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο τη στιγμή που κάνουμε τον εμβολιασμό, αλλά και μετά. Εάν εμείς μετά το αμελήσουμε εντελώς και δεν ξαναπάμε, το σημείο το οποίο έχουμε εμβολιάσει θα στραγγαλιστεί, όπως θα αυξάνεται το εμβόλιο, θα στραγγαλίσει η ταινία το εμβόλιο, οπότε ενδέχεται να πνιγεί και μετά να μας σπάσει και εντελώς και να μας ξεραθεί. Να έχουμε φυτά εύρωστα και υγιή. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα καχεκτικό υποκείμενο ή να πάμε να κόψουμε εμβόλια από το μητρικό φυτό μας, το οποίο θα είναι προσβεβλημένο από αρρώστιες και τέτοια, και να το τοποθετήσουμε πάνω σε ένα υγιή. Οπότε και αυτό θα μας περάσει η αρρώστια εκεί, είτε δεν θα μας πιάσει ο εμβολιασμός, είτε θα μας πιάσει και μετά την επόμενη χρονιά θα ξεραθεί εντελώς και το εμβόλιο, αλλά και μερικές φορές ξεραίνεται και το ίδιο το υποκείμενο. Οπότε μεγάλη προσοχή όταν παίρνουμε τα εμβόλια μας. Όταν έχουμε εμβολιάσει, πρέπει μετά να έρθουμε και να κάνουμε και μία επιθεώρηση. Όπως είπαμε, να δούμε αν μας στραγγαλίζει η ταινία το εμβόλιο μας, όταν θα έχει αναπτυχθεί, αλλά και από το κάτω μέρος του εμβολίου που είναι το υποκείμενο, εάν έχουν πετάξει βλαστάρια το υποκείμενο, να έρθουμε να τα σπάσουμε όλα, ούτως ώστε να δώσουμε όθηση να μας πετάξει το εμβόλιο, αν δεν μας έχει πετάξει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορούμε στους εγκεντρισμούς μας να τους προστατεύσουμε. Τι εννοώ να τους προστατεύσουμε? Σε όλους γενικά. Όπως έχουμε εδώ, μπορεί να έρθει κάποιο πτηνό και να καθίσει πάνω σε αυτό το σημείο. Εάν είναι βαρύ, είτε και μετά στην πορεία, αυτό εδώ να σπάσει. Οπότε εμείς παίρνουμε ένα ευλίγιστο κλαδί, ένα ευλίγιστο, είτε αλλιώς κλιματόβεργες και τις τοποθετούμε με αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Ακριβώς από πάνω τις δένουμε έτσι ώστε να προφυλάξουμε να μην έρθει και καθίσει κάποιο πουλί από πάνω και στην πορεία μετά αυτά εδώ θα μας βολέψουν. Πώς θα μας βολέψουν? Ερχόμαστε πάνω, κόβουμε αυτό εδώ με το ψαλίδι μας και όταν έχουν αναπτυχθεί αυτά μπορούμε να τα δέσουμε λίγο για να τα στηρίξουμε, γιατί αυτά όταν θα αρχίσουν και θα μεγαλώνουν και θα παίρνουν ύψος υπάρχει το ενδεχόμενο να μας πάσει. Τα εμβόλια, όπως είχαμε πει, τα διατηρούμε στο ψυγείο και ποτέ μα ποτέ στην κατάψυξη.
μπορούμε να τα διατηρήσουμε από 2 εβδομάδες, ανάλογα σε τι κατάσταση θα βρίσκονται τα εμβόλια όταν θα τα πάρουμε πάνω από το δέντρο μας, έως και 2,5 με 3 μήνες. Μα ποτέ στην κατάψυξη. Σε αυτό το βίντεο σας δείξαμε πώς γίνονται οι εκκεντρισμοί και κάποιες παραλλαγές, μάλλον από τους κυριότερους εκκεντρισμούς. Υπάρχουν, τι να πω, εκατοντάδες εμβολιασμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο καθένας δημιουργεί και έχει τη δική του τεχνική. Εμείς δείξαμε τους κυριότερους εκκεντρισμούς που μπορούμε να εφαρμόσουμε πάνω στα καρποφόρα μας δέντρα. Απλώς καρποφόρο με καρποφόρο έχει διαφορά. Όπως παραδείγματος χάρη η σικιά. Η εντεριόνη που έχει στο εσωτερικό της, η ψύχα δηλαδή, το λευκό αυτό, επειδή είναι πολύ μαλακό, δεν είναι σκληρή στην υφή της, αυτό το αφαιρούμε όταν κάνουμε οτιδήποτε κεντρισμό. Οι υπόλοιποι τους χρησιμοποιούμε στις μηλιές, κερασιές, αχλαδιές, καστανιές, καρυδιές, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, στο αμπέλι μας, στην ελιά. Τι να πω, καλή επιτυχία σε όλους και οτιδήποτε χρειαστείτε, απλά μας γράφετε μήνυμα από κάτω στα σχόλια.